από την στιγμή που ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη σε Τουρκία και Συρία, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, η κριτική της περιοχής, μπήκαν στη διαδικασία να μαζέψουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε στις φωτογραφίες, τις οποίες μας έστειλαν. Και εκείνοι από την καρδιά τους, από το υστέρημά τους, βοήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τους αξίζουν βεβαίως πολλά μπράβο και στο σύλλογο, στο Μαρούσι, αλλά και σε όλους τους συλλόγους στην Αττική και την Ελλάδα που βοήθησαν. Ολοκληρώθηκε η δράση αυτή? Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως. Ναι. Ωραία. Πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Κωστή Σιφάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Αμαρουσίου, ο Κρηταγενής Ζεύς. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Σπανού. Καλές εκπομπές, ευχαριστώ για το βήμα, ευχαριστώ για την υποχρέωσή μας. Ανάδειξη των συλλόγων εκτός Κρήτης. Μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Εδώ η πόρτα της εκπομπής, το λέω συνέχεια, χρησιμοποιώ πολύ συχνά αυτή την έκφραση, είναι ανοιχτή και για φορείς και για συλλογικότητες, αλλά σε όλους εσάς που αγαπάτε την πατρίδα σας, την έχετε μέσα στην καρδιά σας, βρίσκεστε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά τα μηνύματα τα οποία στέλνετε είναι πάντα και επίκαιρα και διαχρονικά. Με την ευκαιρία προχωρήσατε σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και το αποτέλεσμα αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Μια καλή πρωτοβουλία ήταν. Ο Δήμος Αμαρουσίου έκανε κάλεσμα στους πολίτες, στους φορείς, στους συλλόγους να μαζέψουν ήδη πρώτης ανάγκης τρόφιμα μακράς διάρκειας αλλά και ήδη ρουχισμού, ένδυσης, υπόδυσης, κλινοσκεπάσματα, ό,τι μπορεί να χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται αυτές τις μέρες. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα, μάλλον δεν ανταποκρίθηκε ο σύλλογος, ανταποκριθήκαν τα μέλη του συλλόγου, ανταποκριθήκαν οι μαρουσιώτες που ήρθανε και φέρανε πράγματα και σε εμάς και στις δομές του Δήμου, αλλά και σε άλλους συλλόγους του Μαρουσιού. Αρκεί να σας πω ότι από ό,τι διάβασα στην ανακοίνωση του Δήμου, 200 τόνοι υλικών, ειδών πρώτης ανάγκης, φύγανε για Τουρκία ήδη από την περασμένη από χθες. Σημαντικό... Δεν είναι μικρή η ποσότητα. Το σημαντικό, πρόεδρε, είναι ότι άμεσα, σε πολύ λίγες ώρες, λίγες μέρες, συντονιστήκατε όλοι μαζί και φέρατε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν κολυσιαργήσατε, οπότε αυτά τα προϊόντα, τα είδη πρώτης ανάγκης, θα φτάσουν άμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη αυτές τις πρώτες μέρες και θα τα έχουν και, και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακριβώς, κυρία Σπανού, η δράση δικιά μας σε επίπεδο συλλόγου κράτησε Κυριακή και Δευτέρα, κάποιες ώρες, όχι ολόκληρη τη μέρα, και η δράση του Δήμου κράτησε Δευτέρα και Τρίτη. Και παρόλα αυτά είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει τα αντανακλασικά της κοινωνίας, τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε κάποιες φορές. Δεν είμαστε μόνο κακοί, είμαστε και καλοί, έχουμε και καλά αντανακλαστικά. Και φαίνεται ότι η ανθρωπιά δεν μας λείπει. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι ο ρόλος πραγματικά των συλλόγων Κρητών πανελλαδικά είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία βέβαια και η τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό Δήμη και Περιφέρεια και κεντρικά να το δουν λίγο διαφορετικά στο κομμάτι της στήριξης που σας παρέχουν καθώς οι ανάγκες είναι αυξημένες. Επιτελείται ένα σπουδαίο πολιτιστικό ρόλο καθημερινά μέσα από μαθήματα, σε μουσικά όργανα, έβη, όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις, καλύψεις το ρεπορτάζ, σε χορούς. Καλό είναι να σας βοηθήσουν περισσότερο. Αυτό έχω να πω εγώ, πρόεδρε. Να βάλω και την κοινωνική παράμετρο που εξυπηρετούν, τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούν οι συλλογοί. Εννοείται. Όχι μόνο πολιτισμό. Σωστά είναι όλα όσα λέτε. Χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Όση στήριξη και να υπάρχει δεν περισσεύει και ειδικά όταν δεν υπάρχει καθόλου στήριξη είναι απαραίτητη. Εγώ να πω ότι ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε εδώ, δουλεύουμε με μεράκι, δουλεύουμε γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Κυρίως αγαπάμε την Κρήτη. Αυτό είναι η κινητήριος δύναμή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Εγώ να σας καλέσω, αν μπορείτε και αν έχετε την όρεξη, 5 Μάρτη που κάνουμε το γλέντι μας, που κάνουμε το χορό μας, θα είναι χαρά μας να πιούμε ένα κρασί από κοντά.
5 Μάρτη ημέρα. Στην Αθήνα. Ημέρα. Κυριακή μεσημέρι. Α. Κυριακή μεσημέρι. Βολεύει, γιατί αν ήταν Παρασκευή θα σε έλεγα έχουμε εκπομπή Δευτέρα. Αλλά Κυριακή μεσημέρι τώρα θα το συζητήσουμε, θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν...